Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν κανείς παρατηρήσει τη χθεσινή και τη σημερινή κουβέντα, είμαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι θα νιώσει μια ιδιαίτερη πικρία για την έλλειψη στρατηγικής και πηξίδας αυτής της κυβέρνησης. 2023. 73.000 γεννήσεις μόνο στην Ελλάδα. Ακούστε το νούμερο. 73.000 γεννήσεις μόνο στην Ελλάδα. Οι λιγότερες, κύριε Υπουργέ, που καταγράφηκαν τα τελευταία 91 χρόνια. Και σήμερα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αντί να συζητάμε για το δημογραφικό, ασχολούμαστε για 500 ομοφυλόφιλα ζευγάρια, για το αν πρέπει να υιοθετούν ή όχι. Άρα έχουμε κάνει ένα λάθος. Κοιτάτε το έλασον και όχι το μείζον. Ή κοιτάτε αυτό που προσωπικά θα θέλατε να κάνετε εσείς ή κάποιοι άλλοι ή κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες και όχι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού να οδηγήσετε μια νομοθετική ρύθμιση για το δημογραφικό. Τι θέλετε δηλαδή, να καταλάβω κι εγώ, να φτιάξουμε ένα μουσείο σε 20, 30, 50 χρόνια όπως έχουμε για τους Χεταίους και τους Σουμέριους που λέμε κάποτε υπήρχαν αυτοί? Έτσι θα φτάσει το ελληνικό έθνος. Θα λέμε ότι κάποτε υπήρχαν αυτοί. Μουσείο για τους Χεταίους, μουσείο για τους Χετίτες, μουσείο για τους Ημερίους, μουσείο για τους Έλληνες. Αυτό θα κάνουμε στο τέλος. Αντί να μιλήσουμε από το 19, σας λέω, για το δημογραφικό, κύριε Υπουργέ, και φωνάζω και συζητάμε και λέμε και λέμε, και δεν υπάρχει βούληση από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον θα το πω αλλιώς. Υπάρχει βούληση μιας κακής επίλυσης του ζητήματος με τη λαθρομετανάστευση. Δηλαδή με αυτό που λέμε, με το μπόλιασμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία καθημερινά. Αυξήθηκαν κατά 150% οι ροές των παράνομων εισερχομένων στη χώρα. Πάμε τώρα και στη νέα κουλτούρα. Έχετε μία, δεν θα πω απέχθεια, μία αντίθεση με την Εκκλησία σε όσα λέει. Όχι μόνο κατά το λόγο, αλλά και κατά το έργο. Διότι η Εκκλησία έχει δόγματα. Το δόγμα της Εκκλησίας συγκεκριμένο. Και υπάρχει μία προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλα κόμματα, να δημιουργηθεί μία νέα θρησκεία. Η woke θρησκεία. Μια νέα θρησκεία η οποία έχει συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί είναι μια κοσμική έκφραση η οποία πολεμά τον πυρήνα του δόγματος της Ορθοδοξίας, η woke agenda. Λέτε διαρκώς ότι το κράτος νομοθετεί και η Εκκλησία πρέπει να ασχολείται με τα δικά της ζητήματα. Το ακούω. Το ακούω. Αν και μου θυμίζει λίγο Σοβιέτ. Έτσι. Αλλά εδώ εισβάλλατε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπό σας στα χωράκια της Εκκλησίας. Είπε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, όρισε το τι είναι αμαρτία. Όταν βγαίνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και ορίζει το τι είναι αμαρτία για την Εκκλησία, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ακούω πολιτικούς, δημοσιογράφους και λέει είναι αμαρτία αυτό που κάνει η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν δεσμοί αιώνων μεταξύ Ορθοδοξίας και κράτους, και δεν θα κοιτάξετε εγώ από τα κτήματα που παίρνετε, κτήματα, λεφτά, τι έγινε, συμφωνία κατά το παρελθόν. Όχι. Αλλά υπάρχει βιωματική σχέση Ελλήνων και Ορθοδοξίας και αυτή διαρριγνύεται στον πυρήνα του δόγματός της. Αυτή είναι η αλήθεια. Έρχεστε λοιπόν να επιβάλλετε ένα νέο είδος θρησκείας. Η γοκουλτούρα, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια νέα θρησκεία. Έχει τις δομές της, κοινωνία πολιτών. Έχει τα δόγματα, το φύλλο είναι φάσμα, έτσι λένε. Τις τελετές, τα gay pride, τους ιεροξεταστές, cancel culture, όταν διαφωνείς με κάποιους από αυτούς, ορμάντα πειράχας να σε φάνε. Βγαίνουν στα τρολ και σε βρίζουν γιατί διαφωνείς μαζί τους. Και το κυριότερο, επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο άκομψα να διχάσετε και πάλι το λαό. Η Νέα Δημοκρατία επί 5 έτη διχάσει. Δίχασε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Δίχασε με τα lockdown. Διχάζεται τώρα. Αυτά δεν είναι για μια κυβέρνηση θετικά πρόσημα. Πάμε λοιπόν και στο εξής. Ακούω τον κύριο Χέρτς, ξέρετε, με συμπάθεια, να λέει συνεχώς για τη Δύση. Ξέρετε, όταν μιλάτε για τη Δύση, δεν καταλαβαίνω τον εξειδανακτισμό της. Δηλαδή, τον κάνετε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό η Δύση. Δεν θέλω να πω τα κακώς κείμενα της Δύσεως. Όχι. Και εμείς είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, με τον χριστιανισμό, με αυτά που δώσαμε στη Δύση. Γιατί αυτή η Δύση, κύριε Υπουργέ, δεν είναι Δύση. Εάν ψηφιστεί, κύριε Υπουργέ, ο γάμος, όπως εσείς λέτε, των ομοφυλοφίλων, θα γεννηθούν πολλά προβλήματα, τα οποία δεν μας τα απαντήσατε. Δικαιώματα. Στις ΗΠΑ ισχύουν. Διαφορετικές τουαλέτες. Παρέθετη μητέρα. Καθορισμό τρίτου φύλου στα σχολεία. Ποσοστό επί των προσλήψεων σε δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Γονέας 1, γονέας 2. Ανοίξετε το κουτί της Πανδώρας, σας λέω.
στην Αμερική, επειδή επισκεπτόμαστε πολύ την Αμερική, έχει και τρεις τουαλέτες και τέταρτες τουαλέτες. Θα υποχρεώσετε τα μαγαζιά να έχουν τρίτη και τέταρτη τουαλέτα. Καταλαβαίνετε τι δημιουργείτε. Το βλέπετε τώρα στενά, ιδεολειπτικά, ιδεολογικά, αγγυλωμένα στο μυαλό σας ότι πρέπει να το επιβάλλετε. Το ακούω και αυτό. Αλλά σκεφτείτε και τις επιπτώσεις. Δεν μιλώ μόνο τις κοινωνικές, θρησκευτικές, αλλά και τις οικονομικές. Πού θα σταματήσει αυτή η παράνοια? Μιλάμε για τρέλα κανονική. Πάμε λοιπόν και το εξής απλό. Έχουμε διαγωνισμούς για το γάμα ομοφυλόφιλων, διαγωνισμούς στο δημόσιο. Πρέπει να μπει ποσόστοση στη Βουλή και για τα φύλλα. Πόσα είναι τα φύλλα, ξέρει κάποιος? Αφού έχουμε ποσόστοση για τις γυναίκες και τους άντρες. Είναι πράγματα που ακούγονται λίγο απόκοσμα. Αλλά αυτή τη δύση που εσείς, κύριε Σκέτσο, υπηρετείτε, πρέπει να σας πω ότι έχει και κάτι τρελά πράγματα και μέσα. Έχω μπροστά μου τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που επικαλείστε συνεχώς. Και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτό. Το καταθέσω πρακτικά. Θα σας το δώσω και σε εσάς, εδώ είναι. Απόσπασμα λοιπόν από τη σεξουαλική αγωγή του ΠΟΗ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που αρχίζει από τη γέννηση του παιδιού. Έχουμε και νέα παιδιά. Ηλικία 0 έως 4 ετών. Τα γράφει εδώ μέσα. Telegraph. Η σελίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται, λέει, για την απόλαυση και ευχαρίστηση όταν αγγίζουν το σώμα τους, συμπεριλαμβανομένου του αυναρισμού στην πρώιμη ηλικία των 0 έως 4 ετών. ΠΟΗ. Δηλαδή, εντάξει, Δύση, ναι. Μαζί. Στη Δύση, δίπλα, ναι. Όλοι μαζί. Είναι λογικά πράγματα αυτά. Μην μου πείτε για επιστήμες πάλι. Η επιστήμη είναι δυναμική, δεν είναι στατική έννοια. Αύριο μπορεί να αλλάξει αυτό. Ναι, κάποιοι δεν, λίγο δυσανασχετούν. Ναι, είναι οι αλήθειες όμως. Και λέω το εξής. Για μας αυτή η woke agenda, αυτές οι απόψεις οδηγούν πραγματικά στον απανθρωπισμό του ανθρώπου. Αυτή είναι η αλήθεια. Βγάζει τον άνθρωπο ως φυσικό πρόσωπο και ιδιότητα εκτός κοινωνίας. Και θα σας απαντήσω με τον Ουμπέρτο Έκο. Τι είπε ο Ουμπέρτο Έκο? Ακούστε. Η πολιτική ορθότητα τίνει να μετατραπεί σε μια νέα μορφή φονταμενταλισμό. Δεν είναι κανένα τυχαίο ο Ουμπέρτο Έκο. Πανευρωπαϊκά θέματα που συχνά ενοχλούν τη χάνουν επιτιμητικών χαρακτηρισμών, ειρωνικών σχολείων και χλεβασμού απόψεων. Οι ανησυχίες μεγάλου μέρους του πληθυσμού αγνοούνται στο πλαίσιο μιας πολιτικής ορθότητας που θεωρεί ότι ως θέσφατο κατέχει την απόλυτη ορθότητα μιας άποψης που δεν επιδέχεται επανεξέτασης. Στην πρόσφατη συζήτηση, λοιπόν, θα σας το ξαναπώ ακόμη μια φορά, το να βάζεις ταμπέλες σε κάποιον, στους διαφωνούντες, συντηρητική, οπισθοδρομική, μεσαίωνας, ρωμαϊκή περίοδος, είναι η αδυναμία του αντεπιχειρήματος. Εμείς σας μιλάμε για λογική και εσείς μας μιλάτε για παράνοια. Εμείς μιλάμε για εξανθρωπισμό και εσείς για απογαλακτισμό από την ανθρώπινη ιδιότητα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και θα σας το πω διαφορετικά. Και αναφύγομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟ και στη Νέα Δημοκρατία. Όσο φέρεστε έτσι απέναντι στην κοινωνία, όσο φέρεστε έτσι απέναντι σε όλα αυτά που ενώνουν τα παιδιά αυτά με την ελληνική κοινωνία, τόσο θα αντιδρά η ελληνική κοινωνία και τόσο θα απομακρύνεστε από την κοινωνία. Και τόσο θα χάνετε. Η κατάρρευση είναι κοντά. Καταραίεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είμαστε το ανάχωμα, το μοναδικό ανάχωμα που μπορεί να σταματήσει την κατάρρευση της χώρας. Ακούσαμε και αυτά και θέλω πραγματικά, κύριε Υπουργέ, εσείς προσωπικά να μου απαντήσετε. Ανάποδος κόσμος. Δήλωση υπουργού σας του κύριου Κερίδη. Ακούστε. Ψηφίζουμε το γάμο των ομοφυλοφίλων, το είπε σήμερα το πρωί, για γεωστρατηγικούς λόγους. Δήλωση του υπουργού, κύριε Αγαπητοκίνη. Για γεωστρατηγικούς λόγους. Διότι έτσι είμαστε, λέει, ανάχωμα στη Ρωσία. Πού τους βρήκατε αυτούς? Πού τους βρήκατε? Αυτό το είπε στο πρωί Sky. Άλλη δήλωση. Ακούστε. Ο γάμος ομοφυλοφίλων συσπηρώνει το έθνος. Εσείς το είπατε, κύριε Σκέτσο. Συσπηρώνει το έθνος. Εντάξει, είναι μια άποψη. Εγώ τη δέχομαι, αλλά αυτό το γεωστρατηγικά. Πώς εξηγήσετε μου και εμένα να καταλάβω τι εννοεί ο ποιητής, ο κ. Κερίδης. Άντε, αυτό που λέτε είναι πολύ προχωρημένο για μας. Αλλά αυτό που είπε, άλλη δήλωση. Όσοι αρνούνται τη δυνατότητα του γάμου στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, αποδυναμώνουν το θεσμό του γάμου. Μα τι ανάποδος κόσμος είναι αυτός? Τι ανάποδη λογική είναι αυτή? Είναι σαν να φυτεύεις το δέντρο τη ρίζα ανάποδα. Δεν θα φυτρώσει πουθενά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν μπορείτε να τεκμηριώσετε πουθενά αυτό που κάνετε στη λογική. Και λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν στέκουν λογικά. Και απορώ με αυτή τη μεγάλη παράταξη. Έχετε την κυρία Μπακογιάννη με τη λογική της, τον ελιασμό της. Μπορεί να διαφωνούμε. Αλλά ποια πράγματα δεν λέει η κυρία Μπακογιάννη? Δεν λέγονται αυτά. Εκτίθεστε. Δεν το καταλαβαίνω. Για εμάς ο γάμος είναι η μάνα, ο πατέρας, τα παιδιά, ο στενός πυρήνας. Δεν λέμε όμως αρλούμπες, ούτε μπουρδολογούμε.
Δεν το καταλαβαίνω, ζητώ συγγνώμη. Επιτρέψτε μου. Και για όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, σας απαντά ο Μέγας Γεώργιος Εφαίρης. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν αν πιστεύει ότι είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα και του Δημιστοκλή, χαμογέλασε. Ξέρετε τι είπε? Όχι, είμαστε απόγονοι της μάνας που μας μίλησε ελληνικά, προσευχήθηκε ελληνικά, μας νανούρισε με παραμύθια για τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον Λεωνίδα, τον Παπαφλέσσα. Και ένιωθε στην ψυχή της να βουρκώνει τη Μεγάλη Παρασκευή μπροστά στο ξόδι του Θεανθρώπου, του Ιησού μας δηλαδή. Δεν χρειάζεται να πω, τα είπαν άλλοι πριν από εσάς. Και μεγάλοι άνδρες και γυναίκες τα είπανε. Και αυτό που με ενοχλεί ότι υπάρχει ένας ιδιότυπος ρατσισμός απέναντι στο διαφορετικό από εσάς. Πολεμάτε για τη διαφορετικότητα. Εμείς το δεχόμαστε. Είναι η άποψή σας. Αλλά γιατί τη δική μας διαφορετικότητα δεν τη σέβεστε? Γιατί προσπαθείτε με κάθε τρόπο να εκθέσετε λεκτικά, με επιθετικούς προσδιορισμούς, κάποιον που διαφωνεί οποιοδήποτε εδώ μέσα? Εδώ και το κουκουέ καταγυράζεται. Και το κουκουέ. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί με εσάς είναι το μαύρο πρόβατο και όποιος συμφωνεί είναι ο καλός. Αυτή είναι παράλογη λογική. Είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο ανάποδος κόσμος της πολιτικής δυσάρεστης πραγματικότητας. Θα σας πω και κάτι άλλο. Μιλάτε για ρατσισμό. Έβλεπα δύο βίντεο σε δύο gay pride. Λέγανε, αν εμείς είχαμε το σύνθημα αυτό, στο διάβολο οι γκέοι και οι λεσβίες, οι ανώμαλοι να πεθαίνουν, να μείνουμε υγιείς, όλοι θα μας τραβούσατε τα αυτιά και τα έχετε δίκιο. Αυτοί αυτό λένε, ανάστροφα. Στο διάβολο οι πατρίς, να ζήσουμε εμείς. Στο διάβολο η οικογένεια, να ζήσουμε εμείς. Στις παρελάσεις τους. Δηλαδή αυτό είναι που λέω, ο επιμεριστικός καθορισμός της κριτικής σας. Αυτό με ενοχλεί. Δεν θα το αποδοκιμάζετε αυτό. Έγινε στο Ηράκλειο, στην πορεία. Σας τα λέω γιατί τα βλέπει ο κόσμος. Γι' αυτό και βλέπετε τα ποσοστά να είναι χαμηλά και ανησυχείτε. Το ξέρω. Ανησυχείτε με τη συνεχή άνοδο της ελληνικής λύσης. Να ανησυχείτε με τα αντίθετα που προσβεύετε και κάνετε ως Νέα Δημοκρατία. Αυτό να σας ανησυχεί. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Από το οποίο θα πάω σε επιχειρήσεις μου, φεύγω από εδώ μέσα. Ήρθα να συνεισφέρω όσο μπορώ, στετικά. Αλλά ακούστε κιόλας. Θέλετε να επιβληθείτε μόνο. Η επιβολή είναι δικτακτορική επιλογή και όχι δημοκρατική. Δεν έγινε διάλογος, το είπε και ο Σκουτσούμπας προς τιμήν του. Δεν κάναμε διάλογο σοβαρά. Fast track πέρασε. Γιατί? Ας κάναμε ένα διάλογο 3-4 μηνών. Είναι σοβαρό θέμα. Λειτουργείτε λοιπόν με ένα φόβο περίεργο. Ακούω σήμερα και χθες, ακούστε, εκτός κυβέρνησης στον ανασχηματισμό, λέει ο Πρωθυπουργός, όποιος δεν υπερψηφίσει το νομοσχέδιο και εξαιρεί το Βορύδης. Δεν κατάλαβα, γιατί εξαιρεί το Βορύδης? Α, θα κατατομηθεί ο Βορύδης δηλαδή? Λέω, θα κατατομηθεί ο Βορύδης. Εδώ είναι το ερώτημα. Θα κατατομηθούν οι διαφωνούντες, ναι ή όχι? Διότι και από εδώ και από εκεί δεν μπορεί να είστε. Και ολιγονέγγυοι και έγγυοι δεν μπορεί να είστε. Είπατε συντεταγμένα και ψηφίζετε, ή όσοι διαφωνούν, που είναι μείζονο σημασία για τον Πρωθυπουργό, εκτελούνται και βγαίνουν εκτός. Πολιτικά εκτελούνται και βγαίνουν εκτός. Μήπως λοιπόν, γιατί έχω να πω κάτι για τον κύριο Σαμαρά που θα μιλήσει το απόγευμα που πάνε. Ακούστε. Εδώ αυτό που με ενοχλεί εμένα, κυρία Σκέτσο, είναι το εξής. Κάποιοι λέει βουλευτές διαφωνούν. Κάποιοι λέει δεν θα ψηφίσουν ή θα απέχουν. Ξέρετε, μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, που ανέχεται την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών και την ανέχτηκαν όλοι αυτοί οι βουλευτές που σήμερα διαφωνούν, που ανέχτηκαν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, που χώρισαν την εθνική κυριαρχία σε μειωμένη επίρρεια, όλοι αυτοί οι βουλευτές, που ψήφισαν πληστηριασμούς κατοικίας, όλοι αυτοί οι βουλευτές, που άνοιξαν κερκόπορτα στα φαντς, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ψήφισαν υπέρ της νομοποίησης των αυτομεταναστών, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εξακολουθούν να στηρίζουν την κυβέρνηση, όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και σήμερα έρχονται για το γάμο των ομοφυλοφίλων να διαφωνήσουν δήθεν, είναι υποκριτές και είναι ψεύτες. Εάν διαφωνούν, να σηκωθούν και να παρατηθούν. Όχι να κάνουν τους νταΐδες με αποχή. Αυτό είναι βαλβίδα ασφαλείας. Και δεν έχω άδικο, κύριε Πακογιάννη. Όποιος έχει τα κότσια, πάει σπίτι του. Δεν κάθεται εδώ και κάνει τον νταΐ στον Πρωθυπουργό που έφερε ένα νόμο. Λέει, παρετούμε, πάω σπίτι μου. Ή κάνω το εξής. Ρίχνω την κυβέρνηση και πάμε σε εκλογές δημοκρατικά, γιατί ψηφίζω αυτό που πιστεύω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τα υπόλοιπα είναι υποκρισία. Ακούστε τώρα. Δεν θα πω για το νομοσχέδιο πολλά. Θέλω όμως να πω το εξής. Σήμερα στο πολιτικό προσωπικό της χώρας θα κάνω μία αποκάλυψη τώρα. Αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού όλοι είναι ίδιοι.
Αυτό λένε. Το πετύχατε και αυτό. Όλοι είναι ίδιοι εδώ μέσα. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Αλλά σήμερα δεν έχουμε κυβέρνηση. Με το σημερινό νομοσχέδιο αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε κυβερνόσα βουλή. Ξέρετε τι σημαίνει κυβερνόσα βουλή? Ότι εσείς και εσείς συγκυβερνάτε στα δύσκολα. Συγκυβερνάτε οι τρεις μαζί. Όποτε χρειάζεται ο ένας τον άλλον, δίνει μαξιλάρι. Να υπενθυμίσω πρέσπες, να υπενθυμίσω ΔΕΗ, να υπενθυμίσω φανς, να υπενθυμίσω τώρα γάμο ομοφιλοφίλων. Είστε τρία κόμματα στη συσκευασία του ενός. Διαπερνάστε οριζόντια από το συμμυτισμό, κάτι το οποίο ενοχλεί και κυρίως, θα το πω ευθέως, αποθεί. Πάμε και στο για να κλείνω εδώ. Εμείς ως Ελληνική Λύση έχουμε μία αρχή. Να λειτουργούμε υπέρ των πολιτών, υπέρ των μαθητών που μας βλέπουν από εκεί πάνω, υπέρ των Ελλήνων και όχι των ολιγαρχών. Είναι η ποιοτική μας διαφορά. Δίνουμε μάχες για τον αγρότη, τον εργαζόμενο, τον δημόσιο υπάλληλο, τον εφοπλιστή αν θέλετε, αλλά με την ομότητα. Θα τα παίρνουμε από αυτούς που κλέβουν και θα τα δίνουμε στους φτωχούς που δεν έχουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση για να αναβιώσει η Ελλάδα και να ανανύψει. Η Ελληνική Λύση, όταν κυβερνήσει, και να είστε βέβαιοι ότι εκείνη η στιγμή, η μεγάλη στιγμή για την πατρίδα, θα έρθει σύντομα. Και φαίνεται από τον πανικό τους, των τριών. Γιατί όλοι εναντίον μας. Όλοι. Περιέργως. Όλοι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να καταργήσει αυτόν τον νόμο, ο οποίος είναι αντιχριστιανικός. Δεσμευόμαστε στην κατάργησή του. Θα τον καταργήσουν. Και πολλούς άλλους ανθεληνικούς, αντικοινωνικούς, αντιλαϊκούς νόμους. Τώρα απευθύνομαι στο ΠΑΣΟΚ με ιδιαίτερη αγάπη. Περιμένω να σας ακούσω κάποια στιγμή εδώ μέσα να αφήσετε το μανδύα του συμμυτισμού και να πείτε αυτό που θα σας διαβάσω. Δεν θα το πει ποτέ ο Ανδρουλάκης, δυστυχώς. Ακούστε. Η απάντησή μας προς όλους θα είναι ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να συζητήσει. Η Ελλάδα με κανέναν τρόπο να μην παραχωρήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Ούτε ένα βήμα πίσω. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης της Ελλάδος. Η παράνομη κατοχή της Βόρειας Κύπρου συνεχίζεται. Διάλογο με την Τουρκία μέχρι τότε δεν μπορούμε να έχουμε. Γιατί έτσι προδίδουμε τους αδερφούς μας Κυπρίους. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Μόνο μια Ελλάδα με ένα λαό που πιστεύει στο έθνος, στην πατρίδα, μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Μιλήστε λοιπόν σήμερα για έθνος και πατρίδα στον ΠΑΣΟΚ. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση αυτό το λατρεμένο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ με το δικό σας ΠΑΣΟΚ που συμπλέει με το Σιμίτι και τη Νέα Δημοκρατία σε κάθε επιλογή, δυστυχώς. Και ας το λέω ένας άνθρωπος που έφυγε στα 23 από το ΠΑΣΟΚ γιατί έβλεπε τι γινόταν τότε. Απλά πράγματα. Και πάμε και στη Νέα Δημοκρατία. Ανάγνωσης. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να έρθει σαν άνοιξη να διώξει τα χιόνια, να τραγουδούν στα δέντρα πάλι τα ειδόνια. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι από το βορρά ως το νότο, ακρογιάλι και στην ψυχή μας θα υπάρχει γαλήνη, γιατί η καρδιά. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω, δικό σας ύμνος είναι τον οποίο τον καταπατάτε. Τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας τον ξεφτελίσετε. Εγώ δεν το ξέρω γιατί είμαι δε με Νέα Δημοκρατία. Εσείς που είστε τον ξεφτελίσετε. Ακούστε λοιπόν, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ξαναπείτε το όταν το βράδυ ψηφίσετε τον επέσχυντο, αντιχριστιανικό, αντικοινωνικό, αντιλαϊκό αυτόν νόμο. Ξαναπείτε το απορρίτε αυτό πράγμα. Δεν θα το πείτε ποτέ. Για όσους λοιπόν σήμερα κάνουν τους αντάρτες, θα το πω ομά, προδώσατε τη Νέα Δημοκρατία επί 5 χρόνια, την προδίδατε. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό κάτι απλό. Αν κάποιος σε προδώσει μία φορά, το λάθος είναι δικό του. Αν σε προδώσει δύο φορές, το λάθος είναι δικό σου. Αυτοί που κάνουν τους αντάρτες σήμερα είναι συνένοχοι στο έγκλημα του κυρίου Μητσοτάκη. Μην τους πιστεύετε. Κύριε φίλοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι. Κατά την άποψη Ελληνικής Λύσης, πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Πολύ πίσω. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην Επίδαυρο και να κάνουμε ξανά συντακτική εθνοσυνέλευση. Να ξαναφτιάξουμε
το έθνος, την πατρίδα, το κράτος να συμπορεύονται με τα πλατιά λαϊκά στρώματα, με την κοινωνία, με τους πολίτες, με τους εργαζόμενους. Το παρόν κράτος δεν διορθώνεται, καταδαφίζεται. Γι' αυτό η ελληνική λύση θα το ξαναδημιουργήσει και θα το ξαναφτιάξει. Σας ευχαριστώ.